Φίλοι και φίλες του npress.gr, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Νούλα, τον κύριο Παναγιώτη Νούλα, πρόεδρο στο χωριό Στράνομα του Δήμου Ναυπακτίας, Ερωνή Ναυπακτίας, εκεί όπου παρουσιάσαμε πριν λίγο το άρθρο για τα πλατάνια, για την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Κύριε Νούλα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να μας πείτε κι εσείς που είστε πρόεδρος του χωριού, την κατάσταση που επικρατεί εκεί με τα πλατάνια. Είναι έτσι όπως την περιγράφουμε? Η κατάσταση είναι ακριβώς όπως την περιγράφετε και λίγο παραπάνω, θα έλεγα. Γιατί το πρόβλημα έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και πλέον έχει φτάσει σε σημείο που να μην υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ζωή σε αυτά τα πλατάνια και γενικότερα. Δηλαδή έχει καταστραφεί όλο το... σημείο. Τα πλατάνια, να ρωτήσω κάτι, γράψαμε κάτι, πόσα περίπου στον αριθμό, είναι δεκάδες, είναι εκατοντάδες, είναι πόσα πλατάνια περίπου? Αμέτρητα. Μιλάμε για αιωλική καταστροφή δηλαδή όσον αφορά τα πλατάνια. Ναι, ναι, ναι. Και το πιο σημαντικό πρόβλημα πάνω σε αυτά είναι το πλατάνι που αυτή τη στιγμή στηρίζεται το παραδοσιακό γκαρέλι. Μάλιστα. Που και αυτό έχει πάρει, δηλαδή... την ασθένεια αυτή έχει στο μικρόβιο. Αν έχει πάρει την ασθένεια και κοπεί και αυτό, καταλαβαίνουμε ότι χάνεται και το καρέλι, έτσι. Ένα πολύ σοβαρό, ας πούμε, μια σοβαρή υποβάθμιση για την ναυπακτία, αν συμβεί κάτι τέτοιο. Ναι, 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 έτσι. Έχετε απευθυνθεί εσείς στο Δήμο, έχετε κάνει εκκλήσεις στην πολιτική προστασία ή στον αντιδήμαρχο περιβάλλοντος, στους αρμόδιους εκεί? Έχουμε κάνει και στο Δασαρχείο και στο Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Ακόμη περιμένουμε. Έχουμε κόψει μερικά, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Κόψαμε κάποια πλατάνια, καθαρίζουμε το χώρο για να υπάρχει ασφάλεια πρώτα απ' όλα στον κόσμο που υπάρχει, γιατί υπάρχει μεγάλη πεσπισιμότητα στο καρέλι. Υπάρχει κίνδυνος εκεί από τα πλατάνια αυτά αν παρασυρθούν από τα νερά του χειμώνα, από το ποτάμι? Εντάξει, υπάρχει, πώς δεν υπάρχει, παντού υπάρχει κίνδυνος. Μάλιστα. Το καρέλι τώρα, είπατε ότι έχει επισκεψιμότητα αυτή την περίοδο, έτσι? Έχει αρκετό κόσμο εκεί που το επισκέπτεται? Έλεγα, έχει γίνει προορισμός σε όλη τη δυτική ναυπακτία. Είναι το καρέλι. Ναι, συγγνώμη. Είναι κάθε πέρα περίπου, να σας πω, δεν μετριέται ο κόσμος που έρχεται, που το βλέπει. Αλλά αυτό όμως είναι μεγάλο, σοβαρό. Μάλιστα. Κύριε Νούλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.